Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας απευθύνατε. Όπως θα είδατε, είχαμε και εμείς στην περιοχή μας για ακόμα μία χρονιά προβλήματα με πυρκαγιές αυτή τη φορά και όχι πλημμύρες. Στα χνάρια της Επιτροπής Αγώνα των Πυρόπιτων Βόρειας Εύβοιας βαδίσαμε κι εμείς, βάζοντας κάτω αιτήματα, δουλεύοντας με τον κόσμο, κουβεντιάζοντας με όλους, με τις δημοτικές αρχές, μέχρι και στα Υπουργεία φτάσαμε κτλ. Και συνεχίζουμε ακόμα. Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ, γιατί εντάξει έχουν μιλήσει και πολλοί φίλοι και συνάδελφοι, δεν θέλω να κουράσω. Έχω συμφωνήσει με τα περισσότερα που έχω ακούσει. Φυσικά και χρειάζεται αγώνας και αγώνας ανυποχώρητος, ο οποίος αλήθεια είναι, δεν είναι εύκολος. Ισχύει ότι δεν είναι μία κινητοποίηση που την κάνεις και τελείωσε και φτάνει. Πρέπει να επιμείνεις. Σε εμάς αυτό δείχνει και η εμπειρία της Κινέτας, αν θυμάστε, που και εκεί έγιναν παρόμοιες δράσεις, αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι εκεί έχουν μείνει μόνοι τους. Στο έλεος του Θεού που ευθύνεται για τη βροχή, που είπε και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω και με αυτό κλείνω αμέσως, είναι το εξής, ότι ακούμε από οργισμένο κόσμο, και είναι απολύτως δικαιολογημένη η οργή, να λέει ότι δεν υπάρχει κράτος. Ή μερικές φορές λέει το κράτος καθυστέρησε. Η δική μου γνώμη, φίλοι και συνάδελφοι, είναι ότι το κράτος υπάρχει και είναι και πανίσχυρο, ταχύτατο και πολύ καλά οργανωμένο. Απλά αυτό το κράτος δεν είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί εμάς και τις δικές μας ανάγκες. Εμείς όταν ζητήσαμε απλά μέτρα στήριξη, θα μπορούσε να τα κάνει η κυβέρνηση για τους μικρούς επαγγελματίες της περιοχής, μας το αρνήθηκε. Ακόμα και οι Δήμοι μας το αρνήθηκαν. Μας είπαν ότι δεν υπάρχουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είμαστε όμως οι Αιτζίαν. Έτσι. Αν ήμασταν οι Αιτζίαν, θα ρέανε 120 εκατομμύρια ευρώ αμέσως. Το κράτος αργεί, λέει κάποιος. Δεν αργεί όμως όταν πρόκειται να καταστήλει κάποιον αγώνα. Εμφανίζεται αμέσως. Επίσης τότε μπορεί να κάνει προσλήψεις για καταστολή του λαού και των λαϊκών αγώνων. Για όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις όταν πρόκειται για την προστασία και της λαϊκής περιουσίας αλλά και του φυσικού μας πλούτου. Οπότε εμείς θα είμαστε εδώ, θα πάρουμε απόφαση φυσικά και θα συμμετέχουμε. Θα παλέψουμε να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος γίνεται από την περιοχή μας και από την Ελευσίνα και από τη Μάνδρα που τώρα καλά-καλά στεγνώσανε οι λάσπες στους τοίχους και στις μάντρες των σπιτιών από την πλημμύρα του 17. Λοιπόν, και θα είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτόν τον αγώνα. Καλή δύναμη σε όλους.